σε μια δημοκρατική άσκηση, ίσως τη μεγαλύτερη άσκηση στην ιστορία του έθνους μας. Πάνω από 33 εκατομμύρια ανθρώπων από την Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία, την Βόρεια Ιρλανδία και το Γιβραλτάρ, όλοι εξέφρασαν τον λόγο τους. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι στη χώρα μας εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους για αυτές τις σημαντικές αποφάσεις. Δεν έχουμε μόνο μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά όσο αφορά θέματα που αφορούν τις συμφωνίες με την κυβέρνησή μας, υπάρχουν στιγμές που είναι δίκαιο να ρωτάμε τους ανθρώπους να εκφράσουν την άποψή τους, και αυτό ακριβώς κάναμε. Ο Βρετανικός λαός ψήφισε υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επιθυμία τους θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην εκστρατεία υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων και όλων, οι οποίοι άφησαν κατά μέρους τις διαφορές τους και προάσπισαν το εθνικό συμφέρον. Και επιτρέψτε μου να συγχαρώ και όλους όσοι συμμετείχαν στην εκστρατεία υπέρ της αποχώρησης για το πάθος που επέδειξαν στην εκστρατεία αυτή. Η βούληση του Βρετανικού λαού είναι μια εντολή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν ήταν μια απόφαση η οποία ελήφθη έτσι επιπόλαια. Πολλά υπόθηκαν από πολλούς διαφορετικούς οργανισμούς σχετικά με την σπουδαιότητα αυτής της απόφασης αυτής. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με το αποτέλεσμα. Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι παρακολουθούν την επιλογή που έκανε η Βρετανία. Εγώ θα ήθελα να διασφαλίσω όλες τις αγορές και τους επενδυτές ότι η οικονομία της Βρετανίας παραμένει ισχυρή. Και θα ήθελα επίσης να διασφαλίσω και τους Βρετανούς που ζουν στις ευρωπαϊκές χώρες και τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν εδώ ότι δεν θα υπάρχουν άμεσες αλλαγές στις συνθήκες ζωής τους. Δεν θα υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ταξιδέψουν, στον τρόπο που τα αγαθά μπορούν να διακινούνται ή τον τρόπο που οι υπηρεσίες πολλούνται και προσφέρονται. Πρέπει τώρα να προετοιμαστούμε για την διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να βασίζεται και στην συμμετοχή των κυβερνήσεων της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα όλων των μερών του Ηνωμένου Βασιλείου την χάνουν του απαιτούμενου σεβασμού και της απαιτούμενης προστασίας. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρχει μια αποφασισμένη και δεσμευμένη ηγεσία. Είμαι πολύ υπερήφανος που υπήρξα πρωθυπουργός αυτής της χώρας για τα τελευταία 6 χρόνια. Πιστεύω ότι κάναμε πολύ σημαντικά βήματα. Δημιουργήσαμε θέσεις εργασίας πολύ περισσότερες σε σχέση με το παρελθόν. Αναμορφώσαμε το εκπαιδευτικό σύστημα, αυξήσαμε τις ευκαιρίες που προσφέρουμε στους ανθρώπους, οικοδομήσαμε πιο ισχυρή κοινωνία. Τηρήσαμε τις υποσχέσεις που είχαμε δώσει στους πιο φτωχούς ανθρώπους στον κόσμο και δώσαμε τη δυνατότητα σε αυτούς που αγαπούν όποιον αγαπούν να μπορούν να επισημοποιήσουν την σχέση τους. Αλλά πρώτα απ' όλα ενισχύσαμε την οικονομία. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους κατέστησαν όλα αυτά δυνατά. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να λάβουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις. Δεν πρέπει να τις αποφεύγουμε. Γι' αυτό και είχαμε την κυβέρνηση της Συμμαχίας προκειμένου να ανακάμψουμε την οικονομία. Γι' αυτό τον λόγο διενεργήσαμε και το δημοψήφισμα στην Σκωτία και γι' αυτό επίσης έδωσα και την υπόσχεση να επαναδιαπραγματευτώ τη θέση της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να οργανωθεί αυτό το δημοψήφισμα. Εγώ έδωσα την μάχη μου σε αυτήν την εκστρατεία με τον μόνο τρόπο που ήξερα, δηλαδή με έναν τρόπο γεμάτο πάθος, και έδωσα την ψυχή μου σε αυτήν. Δεν κράτησα τίποτα για μένα. Ήμουν ξεκάθαρος για την επιποίθησή μου ότι η Βρετανία είναι πιο δυνατή, πιο ασφαλής και καλύτερα γενικότερα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατέστησα σαφές ότι το δημοψήφισμα αφορούσε αυτό και μόνο, όχι το μέλλον του οποιοδήποτε πολιτικού συμπεριλαμβανομένου εμού, αλλά ο Βρετανικός λαός έκανε μια ξεκάθαρη επιλογή να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο. Και έτσι θεωρώ ότι η χώρα απαιτεί μια νέα ηγεσία προκειμένου να ακολουθήσει αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ ως Πρωθυπουργός προκειμένου να σταθεροποιήσω το πλοίο τις επόμενες μήνες. Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι σωστό για μένα να προσπαθήσω να μείνω ο καπετάνιος που θα οδηγήσει αυτή τη χώρα στον επόμενο προορισμό της. Δεν είναι μια απόφαση η οποία ήταν εύκολη για μένα, αλλά πιστεύω ότι είναι στο εθνικό συμφέρον, ναι, για μία περίοδο σταθερότητας και στη συνέχεια να ακολουθήσει μία νέα ηγεσία. Δεν υπάρχει ανάγκη να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επιθυμία μου είναι όμως να ακολουθήσει μία νέα ηγεσία τον Οκτώβριο. Η διασφάλιση της σταθερότητας είναι πολύ σημαντική και εγώ ως Πρωθυπουργός με το επιτελείο μου θα αγωνιστώ για αυτήν τη σταθερότητα τους επόμενους τρεις μήνες. Το επιτελείο μου θα συναντηθεί την Δευτέρα. Ο κυβερνήτης της Τράπεζας της Ελλάδας θα κάνει μία δήλωση
σχετικά με τα βήματα που θα κάνει η Τράπεζα καθώς και το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να καθησυχάσει τις χρηματαγορές. Επίσης, θα συνεχίσουμε να προάγουμε την πολύ σημαντική νομοθεσία που έχουμε ξεκινήσει και επίσης μίλησα με την Μεγαλειοτάτη σήμερα το πρωί προκειμένου να την ενημερώσω για τα βήματα που θα κάνω. Η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσει υπό την ηγεσία ενός νέου Πρωθυπουργού και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι δίκαιο αυτός ο νέος Πρωθυπουργός να αποφασίσει πότε θα ενεργοποιήσει το άρθρο 50 και να ξεκινήσει την επίσημη και νόμιμη διαδικασία για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα παρευρεθώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να εκφράσω την άποψή μου και την αποφασή μου. Ο Βρετανικός λαός έκανε μία επιλογή και αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Και όσοι βρισκόντουσαν στην άλλη πλευρά, στην πλευρά που έχασε, θα πρέπει να αγωνιστούν σκληρά προκειμένου να γίνει η επιθυμία αυτή σεβαστή. Η Βρετανία είναι μια ιδιαίτερη χώρα, έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Κοινοβουλευτική δημοκρατία, η οποία επιλύει πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν το μέλλον μας και τα επιλύει με ειρηνικό διάλογο. Έχουμε την οικονομία μας, έχουμε όλους τους τομείς οι οποίοι ανθούν. Και παρόλο που δεν είμαστε τέλειοι, πιστεύω ότι μπορούμε να αποτελέσουμε ένα μοντέλο μιας πολυεθνικής δημοκρατίας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρχονται και να συνεισφέρουν και επίσης να επιτυχαίνουν τους στόχους τους. Παρόλο που η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν αυτό που εγώ πρότεινα, θα ήθελα παρ' όλα αυτά τώρα να υπογραμμίσω τα πολύ σημαντικά ισχυρά σημεία μας και να πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επιβιώσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι μπορεί να βρει έναν τρόπο για να το πετύχει αυτό. Τώρα που ελήφθη η απόφαση για την αποχώρηση από την Ένωση, πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο και θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να βρεθεί αυτός ο τρόπος. Αγαπώ αυτή τη χώρα και αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή που την υπηρέτησα και θα κάνω ό,τι μπορώ στο μέλλον προκειμένου να βοηθήσω αυτή τη σπουδαία χώρα να πετύχει. Σας ευχαριστώ πολύ.